Γεια, Ευτύχης και... Ηλέκτρα εδώ. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Παρίσι και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα vlog, να σας πούμε μερικά νέα. Δεν το κάναμε αυτό, έχουμε κάνει, έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο, τουριστικά περισσότερα, θα φτιάξουμε γιατί κάτι σαν εκπομπή τουριστική Παρισιού. Πήγαμε παντού, Λούβρο, Βεσσαλίες, Disneyland, τρενάκια πάνω κάτω, ανεβάσαμε ένα τρενάκι. Πήγαμε στο Άιφελ, ψήφισα το Θριάμβο κτλ. Ηλέκτρα πρώτη φορά στο Παρίσι. Τα είδα όλα. Πάρα πολύ ωραία, μας έκανε πολύ καλό καιρό, αλλά έκανε λίγο κρύο. Χιόντσε κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Η Λέκα ήταν λίγο άρρωστη, αλλά δεν πτωήθηκε, πάρα πολύ δυνατή, είναι λιοντάρι και έτσι μασάει. Λίγο άρρωστη. Λίγο, έχει λίγο το λαιμό. Εντάξει, τέλος πάντων, είναι καλά, είναι καλά, καλά χαρατάει. Και τώρα είχαμε εδώ την έκθεση βιβλίων μαγειρικής, που είχα και μια παρουσίαση. Α, ήταν πολύ ωραίος. Ναι, ωραία, ναι, φανταστικό. Πούλησα και Ελλάδα, πολύ πρόθεσα έτσι, ελληνικά προϊόντα. Πολύ. Ναι, ναι. Και τώρα καθόμαστε εδώ πέρα λίγο στα Starbucks. Αν πει, σαν Starbucks, πήγε στη Γαλλία. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία το περιβάλλον εδώ, ξέρετε, κλασικά. Γιατί, επειδή πήγε στη Γαλλία, πώς στα Starbucks. Εντάξει, ξέρεις, μου λένε να πάω να πει ένα γαλλικό καφέ κάπου. Αλλά εντάξει, εδώ πέρα είμαστε επειδή είμαστε στο χώρο του Λούβρου που είναι η έκθεση των βιβλίων και βγήκαμε για λίγο έξω. Και σήμερα είναι τυχερή μας μέρα γενικά. Γιατί κλειδωθήκαμε απ' έξω. Και τι θέλω να πω. Δεν σας είπαμε ότι είμαστε εδώ στο Παρίσι και μένουμε στο σπίτι μιας οικογενειακής φίλης μας, των γονιών μου, και μένουμε εκεί πέρα. Αυτή μας έχει δώσει στο σπίτι και έχει φύγει. Έχει πάει στο εξοχικό της. Υποθέτω γυρνάει σήμερα ή αύριο, δεν ξέρουμε ακόμα. Γιατί φαντάζεσαι να γυρίσει αύριο. Να γυρίσει αύριο, σήμερα πρέπει κάπου να βρούμε να μείνουμε. Γιατί το πρωί άστεγη. Φύγαμε και βγήκα να. Τέλος πάντων, είμαστε άστεγοι στο Παρίσι. Γιατί. Πώς έγινε με την πόρτα. Ξεχάσαμε τα κλειδάκια. Μπήκα ξανά μέσα να πάρω τα σκουπίδια να τα πετάξω και πώς βγαίνω έξω. Εγώ έχω υποθέσει ότι έχει τα κλειδιά ήδη ας πούμε, πάνω του, όπως κάθε μέρα. Κάθε φορά είχα τα κλειδιά. Τραβάω την πόρτα. Δεν πειράζει, λοιπόν, μείναμε απ' έξω. Ο Φιρορός που είναι στις πολυκατοικίες δεν είναι τα Σάββατα. Σαββατοκύριακα, γιο. Και άρα πρέπει να περιμένουμε την φίλη μας. Η οποία εγώ προσπαθώ να πάρω, αλλά δεν έχω το κινητό της. Τώρα προσπαθώ να πάρω τους γονείς μου να μου δώσω το κινητό της. Έχω το σταθερό του σπιτιού που λείπει. Τέλειο. Και θα πάμε τώρα σε λίγο να δούμε αν γύρισε. Αλλιώς θα μείνουμε κάπου σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα youth hostel, ξέρω κάτι. Ή να πάρουμε ένα κλειδαρά. Όχι, κλειδαρά. Πιο ακριβά θα μας έρθει ο κλειδαράς. Είναι εδώ πέρα κάτι της υπηρεσίας και Σάββατο από το ξενοδοχείο. Σωστά. Και στο ξενοδοχείο μπορεί να έχουμε και WiFi. WiFi λέει, μπορεί να έχουμε WiFi γιατί η Ηλέκτρα είναι ενθουσιασμένη ότι η Γαλλία έχει παντού WiFi. Ναι. Έχει παντού WiFi. Παντού. Λοιπόν, έχει παντού WiFi, αλλά δεν μπορείς να μπεις. Και σου ζητάει κωδικό δηλαδή, και είναι δωρεάν και μετά σου λέει να βάλεις στοιχεία και μετά δεν δουλεύει. Και πήγαμε και από το λάπτοπ, είναι λίγο κουφό. Θα μου πείτε βλακία, κάποια βλακία κάνετε. Πολύ ναι. Κουφό. Είναι. Κάποια βλακία κάνουμε γιατί είμαστε πολύ βλακίες. Εμείς δεν κάνουμε βλακία. Όχι. Πού και πού μπορεί να κάνεις και εσύ βλακία, εντάξει, δεν είναι καθόλου περίεργο. Δεν γίνεται να κάνεις βλακία, δοκίμασε τα πάντα. Δεν μπαίνει στο WiFi, τελεία. Δεν μπαίνει. Okay. Λοιπόν, και δεν μπαίνει στο WiFi, δεν έχουμε WiFi. Έχουμε ούτε άλλες... μία φωτογραφία Instagram δεν μπορούσα να ανεβάσω. Ούτε μία. Ούτε μία. Αλλά ανεβάσαμε πολλές στο Facebook. Μπορεί κάποιοι από εσάς να τις έχετε δει. Κάποιοι είδατε το βίντεο από το. Την Disneyland και είπα τι έχει πάει Παρίσι, δεν μας είπα τίποτα. Twitter και Facebook, φωτογραφίες, tweet κτλ. Κάποιοι που είναι μόνο του YouTube, γι' αυτό παιδιά, όχι. Αν είστε μόνο του YouTube, να μας ακολουθείτε και στο Facebook, και στο Twitter. Πανικός, εκεί όλα τα γράφουμε. Κάποιος άλλος σχολίασε ότι ανεβάζω πάρα πολλές φωτογραφίες και είναι βαρετό το άλμπουμ. Έτσι μου αρέσει. Εγώ, ξέρετε, βαρετό. Βγάζω βίντεο παντού, βγάζω πολλές φωτογραφίες και μου αρέσει στο Facebook να. Πολλές, ναι, κάθε στιγμή. 30 φωτογραφίες μόνο από την Disneyland, 30 από το Louvre. Έτσι, να έχει πολλές φωτογραφίες. Έλα ρε, αδερφέ μου από την Disneyland, ότι ανεβάσαμε λίγες. Α, θα ανεβάσουμε κι άλλες. Έχουμε κι άλλες ακόμα πάρα πολλές. Αλλά δεν μην το φορτώνουμε, αλλά και πάλι θέλουμε να είναι αυτό. Και αν κάποιος έχει βαρεθεί με τις φωτογραφίες, φαντάσουμε το βίντεο, θα αρχίσουν να ανεβαίνουν. Από την πιο άλλη εβδομάδα, παιδιά, γιατί ο χρόνος μας εδώ είναι πολύ περιορισμένο. Λίγο ίντερνετ το βράδυ να αδειάσουν οι φωτογραφίες, να φορτώσουν, να αδειάσουν οι κάρτες μάλλον, να ανεβάσουμε κάποιες λίγες φωτογραφίες, κάποιες λίγο email, δουλίτσες, κάποια βιντεάκια μήπως να συνταριστούν για να ανέβουν, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, ξεκινάει η περιπέτειά μας στο Παρίσι, είμαστε άστεγοι στο Παρίσι. Πόπο άστεγοι έτσι, homeless. Αλλά εντάξει, μένουμε στο σπίτι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέναμε, εντάξει, θα μείνουμε και αύριο. Οικονομία. Θα έρθει αύριο. Μαγειρεύουμε στο σπίτι. Μαγειρεύουμε γιατί όταν μαγειρεύεις σπίτι πολύ φθηνά, πολύ φθηνά, ιδίως εξωτερικό και μαγειρεύεις και ό,τι θέλεις. Και εννοείται πάμε και παίρνουμε ωραία πράγματα, πράγμα. Πρώτες ύλες γαλλικές. Κάτι τουρτελίνια μαγειρεύουμε... πήραμε. Ναι. Κάτι τουρτελίνια, ψαράκια και τέτοια πράγματα που αν τα φας έξω θα σου φύγει ο Κουκοσαϊδόνι, ενώ στο σπίτι
Το θέμα είναι να έχει και ένα καλό μάγειρα. Πάλι καλά, έχω την ηλέκτρα που τα μαγειρεύει φανταστικά. Το πλέον μου κάνει ο μελέτη. Ναι, ρε, μου πάρα πολύ χαίρο. Πραγματικά. Δηλαδή, όλη τη πάνω. Τι πάνω. Και εκεί που μένουμε, φανταστικό, είναι απ' έξω, έχει λαϊκή αγορά κάθε μέρα. Τέλειο. Και πα και παίρνει φρέσκα φρούτα, λαχανικά κλπ. Σήμερα και... φάγαμε και κουρασάν. Κουρασάν! Ο σοκολάκι σκέτο με βουτύρο. Βουτύρο. Και ένα μπριός. Και εγώ πήρα ένα κάτι ψωμάκι, ένας φανταστικός φούρνας είναι εκεί σχεδόν απέναντι. Και αυτά, λοιπόν, τι, σας προλογούμε πάρα πολύ. Απλώς θέλαμε να πούμε τα νέα μας από το Παρίσι, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Και είμαστε χωρίς σπίτι. Δεν πειράζει, είμαστε λάθος στο Παρίσι. Ναι, οκ. Καλή δύναμη σε όλους, παιδιά. Φιλιά πολλά. Σε μένα περαστικά. Περαστικά στην Ελέκτρα είναι μια χαρά η Ελέκτρα, μην φοβάστε. Και μην φοβάστε, μην ανησυχείτε, εντάξει, πώς το λέω. Όχι, μην φοβάστε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ψοφάω ακόμα. Ναι, όχι. Φτύ. Είσαι μια χαρά. Φτύνει κιόλα. Σε φιλάω κιόλα. Εντάξει, όμως φιλάω. Αυτά. Αυτά. Φιλάκια, να περνάτε τέλεια. Και θα τα πούμε σύντομα. Αχα. Γεια. Αν θέλετε να τα πούμε, θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletsas.gr.